Φιλοπορίας για άλλες υπηρεσίες έλαβαν από χθες 7 μέλη της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν τελικά στην προθεσμία που είχε δοθεί για να εμβολιαστούν. Η απόφαση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος κοινοποιήθηκε χθες, επιβάλλοντας την άμεση απομάκρυνσή τους από την 3η ΕΜΑΚ, όπως έγινε για συνολικά 54 στελέχη από τις αντίστοιχες υπηρεσίες που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Είναι όμως προαναγγελία εδώ και αρκετού καιρού και εφαρμογή ουσιαστικών προτέρων άλλων δύο διαταγών που ουσιαστικά προειδοποιούσαν για να γίνει κάποιοι εμβολιασμοί. Δεν συμφωνούμε με αυτή την επιλογή και τακτική του Αρχηγείου, διότι θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είχε γίνει με άλλο τρόπο να πιστούν οι συνάδελφοι αυτοί προκειμένου να εμβολιαστούν. Παρά την προσφυγή των μη εμβολιασμένων πυροσβεστών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο αρχηγός του σώματος ήταν κατηγορηματικός για την αναγκαιότητα του μέτρου. Οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ Κρήτης που δεν εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού μετακινούνται απλώς σε άλλη υπηρεσία εντός του νομού τους, χωρίς να υπάρχει καμία άλλη επίπτωση σε βάρος τους. Όπως έχουμε τονίσει, όλοι όσοι υπηρετούν στην ΕΜΑΚ πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό στην 3η ΕΜΑΚ, η οποία έχει αποδυναμωθεί σοβαρά το τελευταίο διάστημα, καθώς όλα τα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της, τα οποία προήχθησαν στις πρόσφατες κρίσεις, μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες εκτός Κρήτης. Στο σύνολο δηλαδή 13 άντρες μέσα σε 40 μέρες, έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό στην υπηρεσία μας, στη μονάδα μας. Εξειδικευμένοι συναδέλφοι, δίτες, ορειβάτες, χειριστές μη επανδρομένων αεροσκαφών, χειριστές ειδικών οχημάτων. Τι να σας πω, πραγματικά μας έχει πέσει σαν κεραυνό σε νεθρία αυτή η απόφαση στη μονάδα μας και προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε. Και η διοίκηση και οι συνδικαλιστικοί φορείς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποδυναμωθεί. Πριν από ένα χρονικό διάστημα, δεν είναι μήνα, αποδυναμώθηκε με 5 συναδέλφους, οι οποίοι μετακινήθηκαν λόγω του ότι πήραν το βαθμό του ανθυποπυραγού μετά από 26 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και για μας κακώς μετακινήθηκαν και φύγανε εκτός Κρήτης και εκτός Ηρακλείου, σε Κάρπαθο, Σαντορίνη, Κύθυρα. Η απόφαση όμως που αφορά τα στελέχη της 3ης ΕΜΑΚ που μετακινούνται τροποποιήθηκε τελικά, καθώς αναγνωρίστηκε ότι ο 7ος πυροσβέστης, ο οποίος αντιμετώπισε πρόσφατα σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του και βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, εξαιρείται προσωρινά και για όσο θα βρίσκεται σε αναρωτική άδεια. Πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση σε αυτό το κομμάτι. Να του δοθεί η δυνατότητα και εφόσον ο συνάδελφος επιλέξει κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να το κρίνουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση το θεωρώ άδικο. Το Σωματείο Πυροσβεστών του Ηρακλείου Τρισπέδες εν Καμίνο επισημαίνει ότι τάσεται υπέρ του εμβολιασμού, όχι όμως και της υποχρεωτικότητας με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Έχουν ήδη μετακινηθεί 4 άτομα με απόφαση αρχηγού στην υπηρεσία μας. Καθόλου αδυνατοί, καθόλου άξιοι. Όπως και όλοι οι συνάδελφοι στο πυροσβεστικό σώμα, πραγματικά μιλάμε για ένα έτσι, πραγματικά δυνατό υλικό, αλλά στερούνται εξειδίκευσης. Και μέχρι να εκπαιδευτούν αυτοί οι συνάδελφοι, επιχειρησιακά η μονάδα μας δυστυχώς θα μειονεκτεί για κάποιο διάστημα. Και προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτό το κενό που αφήνουν οι συνάδελφοι.